Γεια σας αγαπητά μου παιδιά. Σήμερα θα πούμε για τον νόμο των τελείων αερίων. Ο νόμος αυτός περιγράφει τη συμπεριφορά των ανθρωπίνων αερίων κατά την εκτόνωσή τους. Σε περίπτωση μη παρουσίας κόσμου και ειδικότερα γυναικών, οι συνθήκες εκτόνωσης γίνονται ιδανικές. Τα αέρια σε αυτή την περίπτωση περιγράφονται από την καταστατική εξίσωση των αερίων, γιατί περιγράφει την κατάστασή τους. Τα αέρια αυτά ονομάζονται και ιδανικά αέρια. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε και τη μαθηματική μας σχέση. Πέπιβε, ίσον νι, επί άρ, επί τέ. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνουν οι όροι μας. Π είναι η πίεση εκτόνωσης και μετριέται σε ατμόσφαιρες. Β είναι ο όγκος των αερίων που εκτονώνονται και μετριέται σε κυβικά εκατοστά. Ρ η παγκόσμια σταθερά εκτόνωσης. Νι ο αριθμός των βρωμομορίων που βρίσκεται στον όγκο των αερίων που εκτονώνεται. Και τ η απόλυτη θερμοκρασία που μετριέται σε βαθμούς Κλάιμαϊν. Πάμε να δώσουμε μερικά παραδείγματα για να κατανοήσουμε τον τύπο μας πολύ καλύτερα. Το πρώτο μας παράδειγμα εκτυλίσσεται σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι αντροκρατούμενο. Η αντροπαρέα αυτή βλέπει μπάλα, πίνει μπύρες, τρώει πιτσούλα. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν είναι ιδανικές για να εκτονωθεί το αέριο. Όταν έχουμε εκτόνωση σε αυτές τις συνθήκες, τότε έχουμε ελεύθερη εκτόνωση. Τα αέρια αυτά ονομάζονται ιδανικά και ακολουθούν την καταστατική μας εξίσωση. Εφαρμόζοντας το παράδειγμά μας στην πράξη. Έχουμε την παρέα φίλων, η οποία δέχεται πολύ λίγη πίεση, γιατί είναι και αντροπαρέα και γνωρίζονται μεταξύ τους, βρε αδελφέ. Και ο όγκος των αέριων αυτών είναι πολύ μεγάλος. Ο όγκος των οποίων εκτονώνονται αυτά τα αέρια. Άρα, έχουμε και μεγάλο ποσό βρωμομορίων. Γιατί η θερμοκρασία είναι γνωστή και η σταθερά μας είναι σταθερή. Οπότε, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ελεύθερη εκτόνωση. Πάμε τώρα στο δεύτερο παράδειγμά μας, το οποίο είναι λίγο πιο δυσμενές. Ας πάρουμε ένα αγοράκι το οποίο πάει να γνωρίσει τη μαμά και τον μπαμπά. Της κοπέλας του. Έτσι του κάνουν ένα πολύ ωραίο γεύμα, στο οποίο υπάρχει φασολάδα. Έτσι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, από τη στιγμή που έχουμε τις αντίστροφες συνθήκες με το προηγούμενο παράδειγμα, οι συνθήκες για εκτόνωση των αερίων είναι μη ιδανικές. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, τα αέρια μας δεν ακολουθούν την καταστατική εξίσωση, επειδή οι συνθήκες εκτόνωσης δεν είναι ιδανικές. Και αυτό γιατί ο νεαρούλης μας πρέπει να ασκήσει πολύ μικρή πίεση για να εκτονωθούν τα αέρια του, σε πολύ μικρό όγκο, για να μην πάρουν γραμμή τι έγινε, και να αποτελέσει ένα ποσό βρωμομορίων, το οποίο να είναι ανεκτό, ώστε να ελαχιστοποιήσει το πρίξιμο από την κομμένα του. Στις αναπτυγμένες χώρες, η εκπομπή των ευγενών αυτών αερίων πολλές φορές θεωρείται αγένεια. Γι' αυτό τα ευγενή αέρια αυτά γίνονται αγενή. Ιδίως άμα είναι μεγάλης κλάσης. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Η επιστημονική ομάδα των χειροπέδων σας χαιρετά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.